Κύριε Συρίγου, λοιπόν, το πρώτο σχόλιο το δικό σας, εντάξει, η γνωστή θέση του κόμματος, πώς το είπατε, αντεργατικό τερατούργημα, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς έτσι, και να σας πω την αλήθεια, το περιμέναμε, δεν περιμένα τόσο χειρότερο όσο παρουσιάστηκε τελικά, γιατί τα δημοσίευματα το προηγούμενο διάστημα που βγαίνανε διαρρέανε δεν δείχνανε ότι θα ήταν σε τόση άσχημη κατάσταση. Αυτό που φέρνει το νομοσχέδιο είναι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, την κατάργηση του 8ωρου, με την ατομική διευθέτηση με εργαζόμενου εργοδότη. Αυτό είναι ένα πλήγμα για τους εργαζόμενους σε εξαμηνία βάση, να δουλεύει τσάμπα εργαζόμενος με τα 550 ευρώ σε όλο το μήνα και να, όπως λέει ο Υπουργός, να δουλεύει 10 και 12 ώρες και 13 ώρες την ημέρα με βάση τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και να πηγαίνει να βλέπει το παιδί σου Παρασκευή. Βέβαια, οι εργαζόμενοι είχαν την Κυριακή ως ημέρα να βλέπουν τα παιδιά τους και αυτή είναι ο Υπουργός με αυτό το νομοσχέδιο την καταστρατηγεί. Σε πλήθος κλάδων της οικονομίας καταργείται η εργατική αργία, οπότε χάνουμε και την Κυριακή. Χάνουμε σε ξεμηνιαία βάση το να πληρωνόμαστε την παραπάνω εργασία ως περιοριακή απασχόληση και αυτό το πράγμα καταλαβαίνετε ότι φέρνει σε δεινή θέση τους εργαζόμενους. Άκουσα προηγουμένως ότι κάνα ένα σχόλιο ότι θέλει να φέρει, λέει ο Χατζηδάκης, και ενδεχομένως και την αύξηση του κατώτερου μισθού. Έχει μια δήλωση, μου το έστειλε συνάδελφος πριν από λίγα λεπτά στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ναι, πρόθεση είναι, πρόθεση, όχι. Μην το πάρετε κι εσείς τώρα ότι από αύριο θα. Και αυτοί τα έχουμε ξαναζήσει αυτά. Η πραγματικότητα είναι πολύ άσχημη για τους εργαζόμενους και αυτή τη στιγμή που μιλάμε εφαρμόζεται η θέση της χρονοεργασίας πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις με αυτό που έχει ψηφιστεί και από το ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε στον τουρισμό παραδείγματα που δείχνουν το πού θα οδηγηθεί το σύνολο της εργατικής τάξης. Έχετε δει και εσείς, κύριε Ταλαμάκα, το τι συμβαίνει στους ξενοδοχοϊπάλληλους, οι οποίοι δουλεύουν 4 μήνες ασταμάτητα, 30 μέρες το μήνα, 12 ώρες την ημέρα, εξαντλητικά ωράρια, σε κοντέινερ δίπλα στο ξενοδοχείο για να είναι γρήγορα στη δουλειά τους. Και αυτή η κατάσταση έρχεται να μπει στο σύνολο της παραγωγής. Όχι μόνο αυτό. Ο εργαζόμενος μέχρι τώρα, τουλάχιστον αυτός που δούλευε και αυτά τα 12 ώρες την ημέρα, έπαιρνε και κάποια υπεροριακή απασχόληση για να βγάλει και ένα-δύο μήνες το χειμώνα. Με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, δεν θα είναι απλήρωτη η εργασία, μέγιστη κερδοφορία για το κεφάλαιο και στους εργαζόμενους να μείνουν να, με τα 550 ευρώ 4 μήνες και μετά στην ανεργία κτλ. Ή τέλος πάντων οπότε η εργοδοσία θα μπορεί να δώσει κάποια ρεπό. Ταυτόχρονα απέναντι στην κυριακή αργία η οποία καταργείται, είναι τεράστιο πλήμα του εργαζόμενου, καταργείται το σώμα επιθεώρησης εργασίας. Γίνεται, λέει, ανεξάρτητη αρχή. Περνάει, δηλαδή, ο εξολοκλήρωση στα χέρια της εργοδοσίας επί της ουσίας. Δεν είναι αυτό, κύριε Συρίγο, δεν είναι θετικό αν στελεχωθεί. Γιατί έτσι, αν είναι τώρα να το αλλάξουμε τα μπέλα και να το κάνουμε ανεξάρτητη αρχή. Δείτε. Φυσικά. Να δείτε ποιο είναι το θέμα. Αν νομοθετηθεί η σκλαβιά, δεν θα έχει καμία ουσία και το ΣΕΠΕ. Γιατί το ΣΕΠΕ έρχεται και καθορίζει και λειτουργεί με βάση τους νόμους. Αν σε έχει με το νόμιμα 12 ώρες την ημέρα να σε ξεζουμίζει η εργοδοσία όλες τις μέρες της εβδομάδας, όποτε θέλει και όποτε μπορεί, για μέση και βορεία απλήρωτη εργασία νόμιμα, το ΣΕΠΕ χάνει και την. Τι να πάει να δει και να έλεξε ο ΣΕΠΕ, τι αν είσαι σκλάβος ή όχι, αυτό αποδεικνύεται με την υποχρέωση που θα έχει να υπογράψει το χαρτί ότι είναι υπεφελός και εσύ παρακαλάς την εργοδοσία να δουλεύει τσάμπα. Πέραν αυτού, έρχεται και ο σαγκαλισμός της συνδικαλιστικής δράσης με το ηλεκτρονικό φακέλωμα, με τον περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης, απαγόρευση στην ουσία της απεργίας, με όλο αυτό το πλέγμα που φέρνει για τους χώρους που λέει και χώρους κοινής ωφέλειας κτλ. Όπου οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αφήσουν να αποφασίσουν απεργία τον τρίτο να παρέχει, λέει, ελάχιστες υπηρεσίες. Πώς καθορίζεται συνταγματικά κατοχύρωση του απεργιακού δικαιώματος όταν οι εργαζόμενοι θα συνεχίζουν να παράγουν για τις πρόοδες της εργοδοσίας και την ημέρα της απεργίας βάζοντας το 1/3 του προσωπικού υποχρεωτικά να είναι απεργοσπάστες. Απαγορεύει την περιφρόνηση του δικαιώματος στην απεργία που συλλογικά αποφασίζουν τα συνδικαλιστικά όργανα να την υπρασπιστούν κτλ. Όλο αυτό το πλαίσιο
είναι για μας ένα τερατούλημα, το οποίο πρέπει ο εργαζόμενος λαός να το αντιμετωπίσει και να το αντιπαλεύσει με όλες τις δυνάμεις. Από τη μεριά μας θα δώσουμε όλες τις δυνάμεις ώστε να μην περάσει αυτό το έκτρωμα, να καταλάβει και να συνειδητοποιήσει ο εργαζόμενος λαός της χώρας μας. Οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα ότι ψηφίζουν σήμερα, να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη να αντιπαλέψουν αυτό το έκτρωμα, μην παραδώσουμε στα παιδιά μας ένα πολύ χειρότερο εργασιακό περιβάλλον από ό,τι έχουμε ζήσει εμείς, από ό,τι έχουν ζήσει οι προηγούμενες γενιές. Με αυτή την έννοια, τους καλούμε να συμμετέχουν μαζικά στον αγώνα, να αντιμετωπίσουν όχι μόνο αυτό το νομοσχέδιο, αγαπητοί συνάδελφοι κύριε Σαλαμάγκα, αλλά το σύνολο των αντεργατικών νομοσχεδίων που έχουν ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια, που ακόμα και αυτό το νομοσχέδιο να μην έρθει προς ψήφιση, η κατάσταση της εργατικής τάξης παραμένει δυσχερή σε πάρα πολύ και σε δύσκολη καμπή. Κύριε Συρίγκο, για το τέλος, επειδή ξέρετε πως είναι στο αστικό σύστημα, ξέρετε πως διαμορφώνονται οι πλειοψηφίες. Εδώ ναι, θα έρθει το νομοσχέδιο, θα πάει στην Επιτροπή, η πλειοψηφία υπάρχει, το πιο πιθανό κάποια στιγμή να ψηφιστεί. Η αντίδραση του Κομμουνιστικού Κόμματος για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, δεν θέλω να υποτιμήσω και τα άλλα, αλλήμονω, αλλά ειδικά το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας είναι, ειδικά για τα εργατικά και εργασιακά θέματα, για τους εργαζόμενους, εργάτες και όχι μόνο, είναι παραδοσιακή και στις αρχές του από το 1918 με συγκεκριμένες αρχές από τότε που ιδρύθηκε. Πολιτική του πρωτοπόρια της εργατικής τάξης. Ωραία, πολύ καλά το είπατε. Λοιπόν, ποια θα είναι η αντίδρασή σας? Γιατί το πιθανότερο είναι να περάσει. Κοιτάξτε να δείτε. Την επόμενη μέρα εμείς περνάει, το ξεχνάμε. Πιστεύουμε ότι ο λαός θα δείξει τέτοια δυναμική στις επόμενες μέρες, ώστε να μην περάσει το νομοσχέδιο. Αλλά και στη χειρότερη περίπτωση, ακόμα και να περάσει, οι εργαζόμενοι έχουν μια και κύρια υποχρέωση να μην επιτρέψουν να γίνουν δούλοι. Με αυτή την έννοια, θα πρέπει να ισχυροποιήσουν τις οργανώσεις τους, τα συνδικάτα τους, με αποφασιστικότητα να μην επιτρέψουν αυτό το πράγμα, το οποίο έρχεται, όπως είπα προηγουμένως, ότι ακόμα και στη δικαστική οργάνωση, σε χώρο δουλειάς, συλλογικά έχει αποφασίσει να μην δεχτεί την ατομική διευθέτηση χρόνου εργασίας, η εργοδοσία θα ξεπροσπερνά το σωματείο και θα πηγαίνει έναν τον εργαζόμενο ξεχωριστά να τον εκβιάζει για να προχωρήσει την διευθέτηση χρόνου εργασίας. Εδώ χρειάζεται ισχυρή οργάνωση των εργατών. Είναι υπόθεση να πυκνώσουν οι γραμμές των συνδικάτων και να μπορέσουμε να περάσουμε στην αντεπίθεση. Γιατί, αγαπητέ κύριε Σαλαμάγκα, εδώ μπροστά μας έχουμε πράγματα, τεχνολογία απίστευτη, έχουμε παραγωγικότητα της εργασίας φτάσει σε δυσδιόρετα ύψη, και αυτό που πρέπει να γίνει σήμερα είναι η μείωση των ώρων εργασίας, ο σταθερός ημερήσιος χρόνος, η αύξηση του μισθού και των δικαιωμάτων, να βγαίνουμε νωρίτερα σύνταξη. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι σε αυτό το σύστημα δεν χωράνε αυτά. Χωράει το να είμαστε όλοι άνεργοι, να δουλεύει 12-14 ώρες χωρίς δικαιώματα, απλήρωτος, και να πηγαίνει για σύνταξη στα 70 και στα 75 χρόνια. Οι βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές που οριματίζονται όλα αυτά τα κόμματα του κεφαλαίου και προωθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί να πούμε εδώ και από το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν είναι όλοι φιλελεύθερη πολιτική αυτή τη κυβέρνηση. Είναι η στρατηγική επιλογή του ευρωνοσιακού κεφαλαίου να προωθήσουν όλες αυτές τις στρατηγικές για μέγιστη κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα των μονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας. Με αυτό λοιπόν, βάζοντας τελεία, θα πούμε ότι καλούμε τον κόσμο στις επόμενες μέρες να ενημερωθεί για την κατάσταση, καλούμε τα συνδικάτα να μπουν μπροστά, να ενημερώσουν τους εργαζομένους και να δώσουμε τη μάχη, όπως πραγματικά αναγκάσαμε του Γιαννίση να πάρθει πίσω το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό που μας έφερε έναν πίσω, να μην επιτρέψουν σήμερα να μας φέρουν 135 χρόνια πίσω. Χύθηκε αίμα για αυτά τα δικαιώματα. Οι παππούδες μας, οι πρόγονοι μας δώσαν τη ζωή τους για να ζήσουμε εμείς καλύτερα. Δεν θα επιτρέψουμε τα παιδιά μας να ζήσουν σε πολύ χειρότερες συνθήκες. Μάλιστα. Κύριε Συρίγκο, να σας ευχαριστήσουμε. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Καθώς έρχεται για ψήφιση στο νομοσχέδιο, θα ακούσουμε συνεχώς τις απόψεις και τις δικές σας και των άλλων πολιτικών κομμάτων. Να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε και εμείς.